το αρκτόλεξο ΛΟΑΤΚΙ, να μας προσδιορίσουν τι σημαίνει το ΚΑΠΑ γιατί δεν το γνωρίζουμε, το ΙΟΤΑ και το ΠΛΑΣ, το ΣΥΝ, τι ακριβώς σημαίνει, τι ακριβώς συμβολίζει, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ακριβώς πώς αυτοπροσδιορίζονται βάσει των φύλων. Πρώτα έρθετε να μάθετε. Ερωτώ, τι είναι το Κιού, τι είναι κύριε το Σαράκη. Κάπα, το Ιώτα και το Πλάς. Κύριε Σαράκη, ακούστε να δείτε. Δεν πάμε σε σεμινάρια, εδώ ήρθε να δώσει, να μας επεξηγήσει πράγματα, να πληροφορηθούν και οι συνάδελφοι λίγο που θα κληθούν να ψηφίσουν αυτόν τον νόμο. Εδώ δεν είμαστε σχολείο και δεν κάνουμε ερωτήσεις να πάρουν να απαντήσεις και να πάρουν βαθμολογία. Τώρα, εγώ δεν θα κάτσω τώρα να κάνω εξεταστική περίοδο τώρα στον καθένα, ναι, την αίθουσα απάντησε, την αίθουσα απάντησε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμείς κάνουμε κύριε μια διαφωτιστική. Τώρα, σας παρακαλώ, μια διαφωτιστική. Ένα λεπτό. Έχει χαρακτηριστικά λίγο στοχοποίηση των ανθρώπων που έχουν έρθει. Ένα λεπτό. Εμείς δεν κάνουμε. Εδώ κάνουμε μια. Επιτρέψτε μου όμως ότι να πω, να προσθέσω εδώ σε όλα αυτά που ακούσαμε, ότι και οι βουλευτές θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι στον όρκο τους είναι η προστασία και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων. Αυτό οφείλουν να το σέβονται και να μην εκφράζονται ρητορικές μίσους και ρατσιστικός λόγος μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Κακοποιούμαστε έξω. Μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν θα κακοποιούμαστε. Παρακαλώ, εδώ δεν ήρθαμε ούτε να χειροκροτήσουμε. Ένα λεπτό. Να ξέρει ότι εμείς υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των παιδιών. Και είναι ανεπίτρεπτο να επιτρέπετε και να αφήνετε να χειροκροτούν επιθέσεις και στοχοποιήσεις εναντίον βουλευτών που εκλέγονται από την ελληνική κοινωνία. Κύριε Πρόεδρε, θα επαναφέρετε την τάξη. Κύριε Σαράκη, αφήστε το. Θα επιβάλλετε το κανονισμό. Δεν θα γίνει εδώ Gay Pride. Και λέω, μα σας παρακαλώ, μιλάει ο πρόεδρος και πάτε να μιλήσετε κι εσείς. Πού τα έχετε δει αυτά? Εδώ είναι κοινοβούλιο, δεν είναι λαϊκή συνέλευση. Είναι αναφέρει το δικαίωμα του παιδιού και βέλτιστο συμφέρον του να διαθέτει και να μπορεί να φωνάξει από την γέννησή του έως και ενήλικας, πατέρα και μητέρα και όχι γονέα 1 και γονέα 2. Αυτή είναι η αλήθεια η οποία δεν επιδέχεται ταμπέλες ομοφοβικού, ρατσιστικού ή άλλων σχετικών επιθέτων. Και εδώ θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι το τι κρύβεται. Η λέξη λοιπόν ΛΟΑΤΚΙ είναι τα αρχικά των λέξεων. Λάμδα, λεσβίες. Οι γυναίκες δηλαδή οι οποίες έλκονται μόνο από μία γυναίκα. Ομοφιλόφιλοι, το όμικρον. Άνδρες οι οποίοι έλκονται μόνο από άνδρες. Το α, αμφιφιλόφιλοι, άτομα που έλκονται από τα δύο φύλλα. Το ταφ, τρανς, άτομα που αυτοπροσδιορίζονται με διαφορετική ταυτότητα φύλου από το φύλο που του αποδόθηκε κατά τη γέννησή του. Το κάπα, εδώ που δεν μιλάει κανένας, είναι το αγγλικό queer. Είναι κυρίως ιδεολογία για άτομα ρευστού φύλου, τα οποία δεν θέλουν να εκφράζονται και να χαρακτηρίζονται ούτε σαν άντρες, ούτε σαν γυναίκες. Το γιώτα, intersex, άτομα με γενετικές ανομαλίες. Εκείνο λοιπόν το σύμβολο στο τέλος, το συν, τι να σημαίνει άραγε, τι σημαίνει και γιατί επιμένουν να το προσθέτουν πάντα. Αλήθεια, το έχετε ψάξει αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το συν το οποίο επικαλείται αυτή η κοινότητα και συνοδεύει πάντοτε την ονοματοδοσία τους, δεν είναι απλά ένα σύμβολο, αλλά ένα αριθμητικό σύμβολο πρόσησης νέων σεξουαλικών προσδιορισμών και προσανατολισμών, οι οποίοι θα προστίθενται μελλοντικά, παραδείγματος χάρη, για άτομα που έλκονται από ζώα, κτηνοβασία, για τα άτομα εκείνα που έλκονται από μικρά παιδιά, παιδοφιλία, από άτομα τα οποία έλκονται από αντικείμενα και από άλλες δηλαδή διαστροφικές παραφύσεις έλξης. Δεν θα μου υποδείξετε τι θα πω. Αυτοί οι προσανατολισμοί καθιστούν τον μέγα και με δόξα και τιμή πλασμένο άνθρωπο. Παρακαλώ. Ολοκληρώστε. Για κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σαράγη, ολοκληρώστε. Δεν μπορεί να ακούγονται αυτά σε Επιτροπή για Γάμο για την Ισότητα. Να μας εξηγήσετε, κυρία Κρήτα. Αναλαμβάνει η κυρία Κρήτα την ευθύνη των λεγόμενων και κρίνεται γι' αυτό.
ερωτώ. Οι φορείς που τους υποστηρίζουν δεν απάντησαν, κυρία Κρήτα. Εσείς θα μας πείτε. Όταν ανεβήκατε στο Βήμα, είπατε αυτό που θέλατε και δεν σας διέκοψε κανένας. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε. Επαναλαμβάνω ότι ρώτησα τους εκπροσώπους των φορέων που αυτοπροσδιορίζονται ΛΟΑΤΚΙ συν τι ακριβώς σημαίνουν τα αρχικά Κ, Ι και το συν. Και απάντηση δεν πήραμε. Άρα λοιπόν επαναλαμβάνω και ζητάω απάντηση. Και αν θέλει, όποιος θέλει, ας απαντήσει εμπεριστατωμένα. Μήπως λοιπόν αυτό το συν δεν είναι απλά ένα σύμβολο, αλλά είναι ένα αριθμητικό σύμβολο πρόσθεσης νέων σεξουαλικών προσδιορισμών ή προσανατολισμών, οι οποίοι θα προστίθενται μελλοντικά. Παραδείγματος χάρη, για άτομα που έρχονται από ζώα, κτηνοβασία, από άτομα που έρχονται από μικρά παιδιά, παιδοφιλία. Θα έχουμε δηλαδή τον άνθρωπο ο οποίος θα είναι έρμεο των αχαλήνωτων σεξουαλικών ορμών του, αφού όλα θα θεωρούνται νόμιμα και ηθικά σύμφωνα με τον νόμο. Έχουμε λοιπόν όχι μόνο επιφυλάξεις, έχουμε ξεκάθαρες θέσεις και δεν μας έχουν δοθεί απάντηση από τους φορείς που ήρθαν εδώ. Ακούσαμε τις απόψεις τους, αλλά στο κέριο ερώτημα ποιοι είναι, τι θέλουν, τι επιδιώκουν, δεν μας απάντησαν. Εδώ μιλάμε λοιπόν μόνο για χορήγηση ειδικών προνομίων σε ομάδες, σε άτομα τα οποία δεν τα έχουν από τη φύση τους αυτά τα δικαιώματα. Άρα καταχρηστικά χρησιμοποιείτε την έννοια του δικαιώματος, ενώ στην πραγματικότητα θα πρέπει να λέτε ότι χορηγείτε ειδικά προνόμια στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.